Θα πάμε Γαλλία, καθώς δυναμικό παρόν του Δήμου Χερσονήσου στην τουριστική έκθεση εκεί της χώρας, της Γαλλίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Σέγκο, τον κύριο Γιάννη Σέγκο, να μας πει περισσότερα. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, να είστε καλά. Διαπιστώνω ένα χαμόγελο, σημαίνει ότι η Ιωνή είναι θετική για την επόμενη τουριστική σεζόν. Ποια τα μηνύματα? Διαπιστώνετε, η διαπίστωσή σας είναι πολύ ορθή. Είμαστε στην έκθεση των Παρισίων, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις, διεθνής έκθεση πολύ μεγάλη. Πρόκειται βέβαια περί μίας έκθεσης στην οποία παρευρίσκονται επαγγελματίες του τουρισμού και όχι απλοί πολίτες. Δεν μπορούν να την επισκεφθούν απλοί πολίτες, μόνο επαγγελματίες του τουρισμού, ταξιδιωτικοί πράκτορες, tour operator, ταξιδιωτικά γραφεία μεγάλα, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρας, κολοσσοί της ξενοδοχειακής αγοράς και τα μηνύματα. Ήρθαμε καταρχήν ως Δήμος Χερσονήσου, κύριε Παναγιωτόπουλε, καθώς η Γαλλία εσχάτως, λόγω και άλλων εκτός από γεωπολιτικών αλλά και επιδημιολογικών αλλαγών, απετέλεσε για τη χώρα, για την Κρήτη και το Δήμο Χερσονήσου το 2021 μια πολύ σημαντική αγορά, η οποία με μεγάλη χαρά μπορώ να σας αναφέρω ότι τα σημάδια που για τρίτη μέρα βλέπουμε εδώ στο Παρίσι είναι ότι είναι εξαιρετικά θετικά. Η γαλλική αγορά θέλει να ανοιχτεί στην Ελλάδα και είμαστε εδώ μια παρέα μεγάλη βέβαια μαζί με την περιφέρεια Κρήτης, με μια σημαντική ομάδα από το Δήμο Χερσονήσου, παρόντων και του κύριου Αναστασάκη, του Αντιδήμαρχου Τουρισμού, όπως και του κύριου Γιάννη Ζαχαριουδάκη, του συμβούλου μου σε θέματα τουρισμού, εκπροσωπώντας το Δήμο Χερσονήσου και επιδιώκοντας το καλύτερο για το Δήμο Χερσονήσου και την Κρήτη. Η γαλλική αγορά κατέστη πολύ σημαντική φέτος και εκτιμούμε ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα προκειμένου να διευρύνουμε το ποσοστό μας σε αυτή την αγορά. Μια αγορά, ένας λαός, ο γαλλικός λαός, που από την καθημερινή μας παρουσία σήμερα, αυτές τις μέρες εδώ, και με την συνομιλία με δεκάδες πράκτορες, ταξιδιωτικούς πράκτορες ή ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, διαβλέπουμε με μεγάλη χαρά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς της γαλλικής για την Ελλάδα και για την Κρήτη. Ξέρετε, δυνατό brand name η Κρήτη βέβαια, εννοείται αυτό, αλλά και η Χερσόνησος και ο Δήμος Χερσονήσου. Βεβαίως. Βεβαίως. Οπότε πάτε και να πιάσετε εδώ την ευκαιρία από τα μαλλιά, να εκμεταλλευτείτε το καλό κλίμα με περιορισμούς, με δυσκολίες μέσα στο 2021 και να τα πάτε καλύτερα στο 2022. Βεβαίως. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι ο στόχος της παρουσίας μας και πιθανότατα να είμαστε, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος Δήμος εδώ πανελλαδικά εκπροσωπώντας τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Χερσονήσου όμως είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός και ήρθαμε να αναφέρουμε καταρχήν στην εμπορική αγορά του τουρισμού της Γαλλίας τα πλεονεκτήματα του Δήμου Χερσονήσου και κατ' επέκταση της Κρήτης. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι ο Δήμος Χερσονήσου, παρότι είναι ένας πολύ μεγάλος τουριστικός προορισμός, πρέπει να διατρανώσουμε παντού σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ότι διαθέτει τα πάντα, εκτός από το παλιό και τετριμένο πλέον ήλιος και θάλασσα και όλα τα υπόλοιπα είδη τουρισμού, όπως επίσης και εσχάτως, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, και μια πάρα πολύ καλή εικόνα ασφάλειας, εξαργυρώνοντας από τη μια την καλή εικόνα διαχείρισης που έχει η χώρα στο επίπεδο της πανδημίας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει ιατρικά κέντρα εντός αυτού και τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, το Πανεπιστημιακό αλλά και το Βενιζέλιο, σε απόσταση αναπνοής από όλες τις τουριστικές μας υποδομές. Αυτό εσχάτως τα τελευταία δύο χρόνια παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, ενώ ήρθε η ώρα όλοι μαζί να εκμεταλλευτούμε αυτό το θετικό κλίμα της γαλλικής αγοράς, μεγαλώνοντας το μερίδιό μας. Οι Γάλλοι είναι μια πολύ σημαντική αγορά, μια ποιοτική αγορά, και ήρθαμε να αντλήσουμε και να διατρανώσουμε τις πολύ καλές μας ιδιωτικές και βελτιούμενες δημόσιες υποδομές, προκειμένου το μερίδιό μας στη γαλλική αγορά να μεγαλώσει, να έρθει περισσότερος κόσμος, να βελτιωθεί η ποιότητα του κόσμου που έρχεται. Άρα και η οικονομική ευμερία, αν θέλετε, των κοινωνιών. Δήμαρχε, έγινε το πρώτο βήμα με τη γαλλική αγορά. Θα συμμετέχετε και σε άλλες τουριστικές εκθέσεις? Τι προβλέπω σχεδιασμός? Ακολουθεί το Λονδίνο στις αρχές του Νοεμβρίου. Θα είστε παρόντες και στο Λονδίνο, λοιπόν? Θα είμαστε παρόντες και στο Λονδίνο, βεβαίως. Μάλιστα. Η αγγλική αγορά είναι μια κατεξοχήν μεγάλη αγορά για το Δήμο Χερσονήσου, που ευελπιστούμε βέβαια
περαιούμενης της πανδημίας, να επανακάμψει δυναμικά και θα είμαστε εδώ για να είμαστε κοντά σε αυτή την αγορά, η οποία είναι πολύ σημαντική και για την Κρήτη, αλλά ειδικά για το Δήμο Χερσονήσου. Μάλιστα. Πότε επιστρέφετε με το καλό? Επιστρέφουμε το Σάββατο το πρωί, καθώς η έκθεση τελειώνει αύριο το απόγευμα και επιθυμούσαμε διακαώς να βρισκόμαστε σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης εδώ, σημειώνοντας ότι ο Δήμος Χερσονήσου παρίσταται πρώτη φορά στα χρονικά σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Στη γαλλική αγορά δεν είχε καμία παρουσία ο Δήμος Χερσονήσου τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, επειδή είναι πολύ σημαντική αγορά, εκτιμούμε ότι πρέπει να είμαστε εδώ και θα είμαστε από εδώ και μπρος. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, Δήμαρχε. Και εγώ για τη φιλοξενία, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.